Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στις πιο εκπληκτικές χώρες του κόσμου. Οι στάσεις μας είναι τόσο εξαιρετικές που ακόμα και σημερινοί ή πρώην καθηγητές γεωγραφίας πιθανό να μην γνωρίζουν όλες τις χώρες σε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να περιμένετε μεταξύ άλλων ένα έθνος που βάζει την ευτυχία των κατοίκων του πάνω από οτιδήποτε άλλο, μια χώρα που όλοι οι άνδρες είναι υποτελείς των γυναικών και ένα κράτος που ίδρυσε ένας 14χρονος στο παιδικό του δωμάτιο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Αξίζει να γνωρίζετε. Αξιοποιήστε την ευκαιρία και γράψτε μας στα σχόλια ποια είναι η πιο ασυνήθιστη χώρα που έχετε επισκεφτεί εσείς οι ίδιοι. Θα ξεκινήσουμε την παγκόσμια περιήγησή μας στις πιο ασυνήθιστες χώρες του κόσμου από τη χώρα που κανείς δεν γνωρίζει. Ή μήπως έχετε ακούσει ποτέ για την Υπερδνειστερία? Πιθανώς όχι, και όμως περισσότεροι από 475.000 άνθρωποι ζουν εκεί σε μια έκταση περίπου 3.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η Υπερδνειστερία ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκείνη την εποχή, η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε σε πολλά μικρά κράτη και δημιουργήθηκε η ανεξάρτητη δημοκρατία της Υπερδνειστερίας. Η άγνωστη χώρα έχει τη δική της κυβέρνηση, το δικό της νόμισμα και ακόμα και τα δικά της στρατεύματα. Ωστόσο, δεν θα βρείτε αεροδρόμιο όπου μπορείτε να προσγειωθείτε απευθείας ως τουρίστα σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που μπορεί επίσης να εξηγήσει γιατί σχεδόν κανείς δεν την γνωρίζει. Αν θέλετε να την επισκεφτείτε, θα πρέπει πρώτα να πετάξετε προς τη Μολδαβία και στη συνέχεια να οδηγήσετε περίπου 60 χιλιόμετρα από εκεί για να φτάσετε στη χώρα. Κατοικημένη κυρίως από Μολδαβούς, Ρώσους και Ουκρανούς, η Υπερδνειστερία δεν προσφέρει πολλά αξιοθέατα για ξένους τουρίστες. Αυτό που μπορεί κάποιος να βρει κυρίως εκεί είναι προϊόντα προς εξαγωγή όπως χαλιβδοελάσματα, τσιμέντο και καλώδια που παράγονται σχεδόν αποκλειστικά, ενώ η χώρα θεωρείται προπύργιο του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το πρώτο τουριστικό γραφείο σε ολόκληρη τη χώρα άνοιξε μόλις το 2017 και ότι η χώρα δεν εμφανίζεται ακόμα σε πολλούς παγκόσμιους χάρτες. Από αυτήν την μάλλον βαρετή χώρα, συνεχίζουμε τώρα με την επισήμως πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο, δηλαδή το βασίλειο του Μπουτάν στην Νότια Ασία. Ενώ για άλλα κράτη όπως είναι γνωστό το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το οποίο μετρά την αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη χώρα, είναι ο πιο σημαντικός δείκτης από όλους, στο Μπουτάν μία άλλη μέτρηση είναι η πιο σημαντική. Η ακαθάριστη εθνική ευτυχία. Ήδη από τον 18ο αιώνα, η τότε κυβέρνηση του βασιλείου όριζε την ευτυχία του λαού ως το σημαντικότερο στόχο και ακόμα και το επίσημο σύνταγμα της χώρας αναφέρει εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να δημιουργήσει ευτυχία για το λαό της, τότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης της κυβέρνησης. Για να εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι είναι όσο το δυνατόν πιο ευτυχισμένοι, η χώρα προωθεί 4 κυρίους τομείς. Μια κοινωνικά δίκαιη οικονομία, πολιτιστικές αξίες, προστασία και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και δομές χρηστής διακυβέρνησης. Η χώρα έχει δεσμευτεί να παραμείνει μόνιμα ουδέτερη ως προς το διοξίδιο του άνθρακα και αποδίδει μεγάλη σημασία στη βιωσιμότητα σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με έρευνες, περίπου το 43% των κατοίκων χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους ευτυχισμένο, ενώ το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 70% για ορισμένες επαγγελματικές ομάδες, ποσοστό που είναι πολύ περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Από την πιο ευτυχισμένη χώρα ταξιδεύουμε τώρα στη μικρότερη χώρα του κόσμου, συγκεκριμένα στην Ταλόζα. Η πολιτεία αυτή ιδρύθηκε το 1979 από τον 14χρονο τότε Αμερικανό Robert Ben Madison ως ένα από τα πρώτα μικροκρατήδια του κόσμου στο παιδικό του δωμάτιο και ολόκληρη η εθνική επικράτεια εκείνη την εποχή εκτινόταν στην πραγματικότητα μόνο στο δωμάτιό του. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το όνομα Ταλόζα είναι φιλανδικό και σημαίνει μέσα στο σπίτι. Ενώ πολλά παιδιά βρήκαν σίγουρα τις δικές τους φανταστικές χώρες για διασκέδαση, ο Ρόμπερτ ήταν πιο σοβαρός. Και έτσι σχεδίασε όχι μόνο μια εθνική σημαία, αλλά και μια πραγματική κυβερνητική δομή, μια εφημερίδα και ακόμα και μια πλήρης δική του γλώσσα, αποτελούμενη από περισσότερες από 28.000 λέξεις. Με την έλευση του διαδικτύου τη δεκαετία του 90, η Ταλόζα έγινε όλο και πιο γνωστή και ο Ρόμπερτ άρχισε να συμπεριλαμβάνει και άλλους ανθρώπους ως επίσημους πολίτες της χώρας. Σήμερα σχεδόν 500 άτομα έχουν την υπηκότητά της και η χώρα κυβερνάται από έναν βασιλιά και έναν πρωθυπουργό. Η γη του ιδρυτή του κράτους είναι οι πρίγκιπες της Ταλοσίας
Και παρόλο που το μικροκράτος δεν αναγνωρίζεται επίσημα από καμία άλλη χώρα του κόσμου, οι πολιτικοί του κράτους απευθύνονται τακτικά στο λαό τους και ισχυρίζονται ότι έχουν επαρχίες σε διάφορα μέρη του κόσμου όπως η Τουρκία και η Ιταλία. Ας προχωρήσουμε σε μια χώρα στην οποία λίγοι άνθρωποι θα ήθελαν να ζήσουν. Πρόκειται για τη Σομαλία, ένα κράτος στην άκρη της Ανατολικής Αφρικής, για το οποίο πιθανώς έχετε ακούσει από αναφορές για πειρατεία. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν μόνο πολλοί πειρατές που επιτίθενται συνεχώς σε πλοία, αλλά η Σομαλία είναι κυριολεκτικά μια χώρα χωρίς νόμο. Το 1991, πριν από 30 και πλέον χρόνια, η κυβέρνηση ανατράπηκε και έκτοτε διεξάγεται εμφύλιος πόλεμος και δεν υπάρχει κυβέρνηση που να έχει καταφέρει να επιβάλλει τους νόμους οποιοδήποτε είδους. Αντίθετα, εκεί ισχύει μόνο το δίκαιο του ισχυρού και τα διάφορα μέρη της χώρας έχουν μοιραστεί μεταξύ πολέμαρχων, πειρατών και ισλαμιστικών ομάδων. Οι περισσότεροι από 15 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας δεν έχουν επομένως καμία δομή στην οποία μπορούν να βασιστούν ή η οποία θα τους προστάτευε. Αυτό φυσικά έχει αρνητικό αντίκτυπο από κάθε άποψη. Για παράδειγμα, το περιβάλλον της Σομαλίας έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, επειδή κανείς δεν ελέγχει πόσο κόβονται τα δέντρα ή αλλιεύονται τα ψάρια ή αν τα τοξικά και πυρηνικά απόβλητα διαχειρίζονται σωστά. Οι περισσότεροι κάτοικοι πρέπει να πληρώνουν χρήματα προστασίας σε εγκληματικές ομάδες για να επιβιώσουν, ενώ το 40% του πληθυσμού δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει. Βέβαια, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου κανονικά σχολεία και μόνο το 1/4 των παιδιών της χώρας μπορεί να φοιτήσει σε ένα από αυτά. Κατά μέσο όρο, οι Σομαλοί ζουν μόλις 57 χρόνια, καθώς σχεδόν κανείς δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, αξιοπρεπή τροφή ή ιατρική περίθαλψη. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Σομαλία είναι μία από τις χώρες από τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να διαφύγουν στο εξωτερικό. Από την άνομη Σομαλία, ερχόμαστε τώρα σε μία αξιοσημείωτη αναφορά, η οποία δεν είναι πραγματική χώρα, αλλά είναι τόσο περίεργη που δεν θα έπρεπε να λείπει από αυτό το βίντεο. Πρόκειται για το λεγόμενο Βασίλειο του Άλλου Κόσμου. Στο Βασίλειο του Άλλου Κόσμου, όπως ονομάζεται το μικροκρατήδιο στην Τσεχία, το επίσημο σύνθημα είναι οι γυναίκες πάνω από τους άντρες, ενώ οι γυναίκες μπορούν να ζήσουν τις κυρίαρχες φαντασιώσεις τους και οι άντρες να υποταχθούν. Αν και το βασίλειο δεν αναγνωρίζεται επίσημα από καμία άλλη χώρα, το κράτος των τριών στρεμμάτων έχει το δικό του νόμισμα, διαβατήρια, δικαστήρια, αστυνομία, σημαία και εθνικό ύμνο. Πολίτες της χώρας μπορούν να γίνουν μόνο οι γυναίκες που έχουν ενηλικιωθεί και έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον έναν αρσενικό σκλάβο. Το βασίλειο εξυπηρετεί έτσι τον αποκλειστικό σκοπό της εκπλήρωσης ορισμένων σχέσεων εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η τελευταία χώρα στο ταξίδι μας στις πιο ασυνήθιστες χώρες του κόσμου είναι ωστόσο και πάλι ένα πραγματικό κράτος και συγκεκριμένα η πιο μοναχική χώρα του κόσμου. Το νησιωτικό κράτος του Βαλού στον Ειρηνικό ωκεανό, το οποίο έχει έκταση μόλις 26 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το επισκέπτονται λιγότεροι ξένοι από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Μόνο περίπου 260 τουρίστες περιπλανώνται εκεί κάθε χρόνο, παρόλο που σχεδόν όλοι έχουν έρθει σε επαφή με το Τουβαλού υποσυνείδητα. Η κατάληξη.tv στις διαδικτυακές διευθύνσεις των τηλεοπτικών σταθμών ανήκει στο Τουβαλού και είναι στην πραγματικότητα μία από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων αυτής της μικρής χώρας. Κατά τα άλλα, ο πληθυσμός της απομακρυσμένης πολιτείας ζει κυρίως από την αλιεία και την εξαγωγή καρύδας. Όσοι θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους στην πιο μοναχική χώρα του κόσμου μπορούν να περιμένουν ένα όμορφο νησιωτικό τοπίο με λευκές παραλίες και φοίνικες, μοναδικά σημεία κατάδυσης και τροπικές θερμοκρασίες περίπου στους 30 βαθμούς Κελσίου. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμα σχεδόν καθόλου τουρίστες οφείλεται πιθανώς στην κακή προσβασιμότητα του νησιωτικού κράτους. Παρεπιπτόντως, μόνο η Σίλαντ είναι πιο απομονωμένη από το Τουβαλού. Η Σίλαντ είναι ένα ανεπίσημο μικροκράτος σε μια εξέδρα άντλησης πετρελαίου περίπου 10 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αγγλίας. Κατελήφθη το 1967 και ανακηρύχθηκε έθνος από τους κατακτητές της. Με την πάροδο του χρόνου, η Σίλαντ χρησιμεύε ως κατάλημα για περίπου 10 άτομα κάθε φορά, τα οποία ζούσαν εκεί σύμφωνα με τους δικούς τους νόμους και είχαν επίσης το δικό τους νόμισμα, σημαία και ύμνο. Σήμερα, μόνο ένας φρουρός ζει εκεί, ολομόναχος, στην πιο μοναχική χώρα του κόσμου. Αυτό ήταν το βίντεό μας για τις πιο ασυνήθιστες χώρες του κόσμου. Γράψτε μας στα σχόλια ποια από αυτές τις χώρες θα θέλατε να επισκεφτείτε. Κάντε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε την επόμενη φορά.